Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Συνεπώς, για την ώρα όλα πάνε βάσει σχεδιασμού, κτύπα ξύλο, ε. Η πορεία της εξέλιξης της υγείας του Προέδρου μετά την χειρουργική επέμβαση εξελίσσεται κανονικότατα. Υπάρχει ικανοποίηση από πλευράς γιατρών και αναμένουμε με την ολοκλήρωση του επόμενου 48ωρου. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις χρειάζεται αυτό το 48ωρο, έτσι ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε με περισσότερη ασφάλεια και για τα επόμενα βήματα, εννοώντας την έξοδο του Προέδρου από το νοσοκομείο και πότε θα είναι δυνατόν να επιστρέψει στην Κύπρο. Ναι. Σε αυτά υπάρχει καθόλου χρονοδιάγραμμα άτυπο ίσως, το οποίο να μπορεί κανείς να μιλήσει γι' αυτό ή είναι πολύ νωρίς ακόμη για να... Κοιτάξτε, υπάρχει ένα άτυπο χρονοδιάγραμμα, αλλά σε τέτοια θέματα αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Αναμένεται το πρώτο βήμα που είναι και το σημαντικότερο, πότε ο Πρόεδρος θα μπορεί να εξελιχθεί της μονάδας εντατικής παρακολούθησης, εντατικής θεραπείας, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν πιο ασφαλές προβλέψεις για το μέλλον. Ναι. Παρόλο που διευκρινίστηκε, ας το υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά. Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος πήγαινε για να λύσει ένα πρόβλημα και τελικά λύθηκαν τρία. Αυτό υποδηλεί κάτι για την κατάσταση της υγείας του? Χωρίς να θέλω να επισέλθω σε ιατρικά θέματα, αντιλαμβάνεστε δεν θα ήταν υπεύθυνο εκ μέρους μου, η επέμβαση στη Μητροειδή Βαλβίδα και η ανάγκη που προέκυψε για επιδιόρθωση και μια δεύτερη βαλβίδα, η οποία βρίσκεται πίσω από τη Μητροειδή Βαλβίδα, είναι κάτι που παρατηρείται πολύ συχνά σε ασθενείς που έχουν αυτό το πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, η επέμβαση που αφορά την αριθμία ήταν κάτι που προέκυψε εδώ και ένα μήνα. Θέλω να αναφέρω ότι αυτό ήταν το γεγονός που οδήγησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις πρώτες εξετάσεις για το θέμα της, που προέκυψε με την καρδιά του. Άρα δεν θεωρούμε ότι... Άρα από εκεί οδηγήθηκαν τα πράγματα εκεί. Ακριβώς. Άρα δεν προκύπτει κάτι καινούριο, ανησυχητικό αν θέλετε, με το γεγονός ότι έγιναν τρεις επιδιορθώσεις. Και πάντως η εικόνα που έχουμε είναι ότι επιδιορθώθηκαν και τα τρία προβλήματα. Σίγουρα. Αυτό είναι γεγονός και γι' αυτό και οι γιατροί, τόσο οι γιατροί που χειρουργήσαν τον Πρόεδρο και οι γιατροί που τον συνοδεύουν, είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Τώρα, θέλω να πολιτικοποιήσω λίγο την κουβέντα μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του σκληρού προγράμματος που έχει στο άμεσο μέλλον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η χώρα μας. Ειδικότερα δε αυτό το ραντεβού της Συνόδου Κορυφής πριν τα Χριστούγεννα είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί θα ετίθετο στο μικροσκόπιο και την ταξιακή πορεία της Τουρκίας. Έτσι, το περιβόητο άνοιγμα ή μη υπάγωμα κεφαλαίων. Αυτό τώρα με δεδομένο το σημερινό, την σημερινή ανακοίνωση των γιατρών του, ότι δηλαδή ο Πρόεδρος τρεις τουλάχιστον εβδομάδες θα είναι εκτός προγράμματος, δημιουργεί ένα κάποιο πρόβλημα, έτσι, και ένα κάποιο προβληματισμό. Υπάρχει ένα σχεδιασμός για το πώς λύνεται αυτό? Σίγουρα. Αναφέρω καταρχήν ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τα ταξίδια του 2015 και ενώ το ταξίδι στη Μόσχα, κάποιες άλλες υποχρεώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και επισκέψεις ξένων αξιωματούχων στην Κύπρο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό. Εννοείται ότι ο Πρόεδρος μπαίνει στο πρόγραμμά του από την αρχή του επόμενου 2015, έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που όντως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να αναφέρω ότι τα συμπεράσματα που θα αφορούν στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας αποφασίζονται στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπου συμμετέχουν οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στη δική μας περίπτωση. Υπουργός Εξωτερικών. Ακριβώς, ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ακολούθως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλείται να υιοθετήσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Άρα η σκληρή δουλειά, μου λέτε, θα γίνει με τους αρμοδίους υπουργούς. Χωρίς αυτό και εκεί θα είναι ο Ιωάννης Κασουλίδης. Ακριβώς. Ο Υπουργός Εξωτερικών θα βρίσκεται στις 16 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις όσον αφορά τα συμπεράσματα, τα οποία θα υιοθετήσουν οι αρχηγοί κρατών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι όταν κάποιος αρχηγός κράτους μέλους επιθυμεί να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα, δεν θα μπορεί να το κάνει. Και με δεδομένο το τι κάνει η Βρετανία όλο αυτό το διάστημα και στο παρασκήνιο, δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας εκπλήξεις σε εκείνο το σύμβουλο. Σίγουρα και στη δική μας τα θέματα αυτά. Άρα εκεί ποιος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάλι? Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ο μόνος που μπορεί να εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Την τελευταία φορά, όπως θυμάστε, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ενδεχομένως και αυτή τη φορά, αναλόγως και των εξελίξεων, εκεί μάλλον θα οδηγηθούμε. Υπάρχει ένα σχεδιασμός γύρω από αυτό?
Σίγουρα είμαστε σε συνεχή επαφή εξάλλου με την ελληνική κυβέρνηση. Τα θέματα που συζητούνται όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχει ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν και τα πρώτα προσχέδια. Υπάρχει απόλυτη συντονισμός ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία. Άρα γνωρίζουν τα θέματα και τις κόκκινες γραμμές της Λευκοσίας. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ. Τώρα.